και τώρα, η εκπομπή «Υγεία και ζωή». Ιατρικά νέα και συμβουλές από τους γιατρούς του Κόσμος FM. Στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Ανδριοπούλου και από τη Θεσσαλονίκη, η Δέσποινα Κομνηνού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο Νέας Υόρκης. Σας από το μικρόφωνο του Κόσμος FM, το ελληνικό ραδιόφωνο που χτυπάει από την καρδιά της Αστόριας. Εγώ η Παναγιώτα Ανδρεοπούλου, ενδοκρινολόγος στο Cornell. Έχουμε σειρά εκπομπών η οποία τώρα τελευταία είναι αφιερωμένη στην επιδημία βέβαια της εποχής, στο COVID-19 από τον ιό SARS-CoV-2, και έχουμε κάνει σειρά εκπομπών μιλώντας για τους ανθρώπους που κατά κύριο λόγο πάσχουν από αυτή την νόσο, έχοντας όμως αμελήσει μία κατηγορία η οποία είναι όλο και πιο συχνή έτσι, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η αναφορά της, που είναι τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σήμερα έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ μία εξαιρετική συνάδελφο, πολύ νέα αλλά με τεράστιο βιογραφικό, τη Δόκτωρ Τάνια Κουρτίδου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια παιδιατρικής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cornell, στην Ιατρική Σχολή, και παιδίατρος καρδιολόγος φυσικά στο New York Presbyterian, με εξειδίκευση στην μη επεμβατική καρδιακή απεικόνηση, όπως είναι και το εμβρυϊκό ηχοκαρδιογράφημα και το καρδιακό MRI για παιδιά, αλλά και ενηλίκους, με συγγενείς καρδιοπάθειες. Και φυσικά τώρα, εν μέσω πανδημίας, εδώ του Κουτίδου, έχετε γίνει και ειδική πια σε παιδιατρικές επιπλοκές του, καθηγήτρια σε επιπλοκές του COVID-19, σε παιδιά και νέους ενηλίκους. Να αναφέρω ότι είστε και στην πρώτη γραμμή αυτής της επιδημίας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νέων ενηλίκων, ανθρώπων εφηβικής και ηλικίας 20 κάτι, που και αυτοί μπορεί να νοσήσουν, και έχετε έτσι κάνει μεγάλο έργο και σε αυτό. Τιμή μας λοιπόν που είστε σήμερα μαζί μας, Δ. Κουτίδου. Καλησπέρα. Εμένα τιμή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Δ. Ανδρεοπούλου ή Παναγιώτα. Παναγιώτα, και είμαστε και φίλες, πολύ στενές. Πείτε μας λίγο την, έτσι, να αρχίσουμε έτσι καταρχάς από την εμπειρία. Ήταν κάτι το οποίο θα το περιμένατε να συμβεί, αν κάποιος το ανέφερε πριν από λίγα χρόνια, ότι θα είχατε αυτή την εμπειρία στις μονάδες όσον αφορά αυτή την επιδημία? Κάτι ανάλογο? Το δικό μου background δεν είναι στην επιδημιολογία. Σίγουρα όμως από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει από τους δημοξιολόγους και επιδημιολόγους, μια πανδημία ήταν κάτι το οποίο περιμένανε να γίνει. Όσον αφορά την προσωπική μου εμπειρία, όχι, δεν ήταν κάτι που το περίμενα. Ειδικά το να είμαστε στην πρώτη γραμμή τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες με τα παιδιά. Καθώς όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με το COVID, θεωρήσαμε ότι τα παιδιά είναι άτρωτα. Παρόλο που όταν έχεις μία νόσο η οποία είναι σχετικά τόσο νέα, είναι δύσκολο να κάνεις προγνώσεις για το πώς θα εξελιχθεί. Και ήταν για μας αξιοπερίεργο πώς είναι δυνατόν, ενώ και τα παιδιά είναι φορείς και αρρωσταίνουν και την περνάνε ουσιαστικά την πάθηση αυτή ασυμπτωματικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, να μην εκδηλώνουν καμία από τις επιπλοκές που βλέπουμε στους ενήλικες. Ήταν κάτι το οποίο μας έπιασε εξαπίνηση όσον αφορά τη βαρύτητα των επιπλοκών, αλλά από την άλλη όλοι νομίζω, και λόγω των μέσων και λόγω της έκτασης που έχει πάρει ο COVID-19, είμαστε στις επάλξεις του ότι αν συμβεί κάτι είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε. Να αντιδράσετε βεβαίως. Ναι. Τελικά τα παιδιά, Τάνια, νοσούν από COVID-19, ακούγαμε στην αρχή όχι, τα παιδιά δεν κολλάνε, ή μετά ναι, κολλάνε αλλά δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, κολλάνε και δεν το μεταδίδουν, κολλάνε και
Εντάξει, μπορεί να έχουν ήπια νόσο, έχουν αδύναμο νοσοποιητικό σύστημα και δεν κολλάνε. Έχουν περάσει πάρα πολλές φάσεις γενικώς αυτούς τους τελευταίους 3-4 μήνες που υφιστάμε αυτή την κατάσταση. Και τελικά υπάρχει και μία σύγχυση. Νομίσαμε ότι τα εξκλείσαμε τα σχολεία για να προστατέψουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, αλλά τελικά κολλάνε και τα παιδιά. Ακόμα η παθοφυσιολογία της νόσου δεν είναι πλήρως κατανοητή. Απλά η επικρατούμενη θεωρία το ότι έχει να κάνει με τους ACE2 υποδοχείς είναι υποδοχείς οι οποίοι υπάρχουν και στα παιδιά. Και μάλιστα οι υποδοχείς αυτοί τείνουν να μειώνονται σε αριθμό, που ουσιαστικά είναι οι υποδοχείς τους οποίους χρησιμοποιεί ο ιός σαν είσοδο για τον οργανισμό. Οι υποδοχείς αυτοί τείνουν να μειώνονται σε αριθμό όσο με την ηλικία. Επομένως, για μένα δεν είναι έκπληξη ότι και τα παιδιά κολλάνε κορονοϊό. Τώρα, για ποιο λόγο δεν εκδηλώνουν με αυτή τη βαρύτητα τη νόσο, αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητό. Ίσως έχει να κάνει με ιδιαίτερους τύπους ανοσίας που έχουν τα παιδιά, με το γεγονός ότι δεν είναι τόσο ευαίσθητα στην φλεγμονώδη αντίδραση που βλέπουμε στους ενήλικες μέσα από τους μηχανισμούς που συνδέονται οι ACE2 υποδοχής και η αγιοτενσή. Όλα αυτά είναι δύσκολοι και δυσνόητοι μηχανισμοί, τους οποίους δεν έχουμε αποκωδικοποίηση αυτή τη στιγμή. Όμως, από αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι ότι η πλειοψηφία των παιδιών που φτάνουν σε εμάς σε βαρύτερη κατάσταση έχουν νοσήσει από κορονοϊό, είτε γιατί έχουν θετικά αντισώματα, είτε γιατί κάποια στιγμή είχαν ένα θετικό τεστ. Αλλά δεν έχουμε τεστ στα παιδιά στο γενικό πληθυσμό για να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η συχνότητα της νόσου. Που νομίζω ότι είναι σημαντικό κιόλας, γιατί θα καταλάβουμε περισσότερα και από τους ασθενείς που είναι καλά στην υγεία τους και όχι μόνο από αυτούς που είναι βαριά και καταλήγουν στο νοσοκομείο. Ακριβώς, βέβαια. Είναι και λίγο έτσι, δύσκολο αυτό να το κάνει κανείς, βέβαια, σε ένα παιδί. Αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι κάθεται εύκολα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και παιδάκια που έχουν και βαριά νόσο κατά τη διάρκεια της νόσου, πριν τις επιπλοκές. Και φαίνεται ότι, όπως και στους ενηλίκους, από ό,τι έτσι είναι η δικιά μου εντύπωση, που δεν είμαι βέβαια στον χώρο των παιδιατρικών, είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδάκια επίσης έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα. Τα παιδάκια που νοσούν από COVID πριν κάνουν τις επιπλοκές για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο και καταλήγουν να εισαχθούν στο νοσοκομείο και να διασωληνωθούν. Είναι λίγες περιπτώσεις. Έχουν και αυτά έτσι κάποια υποκείμενα νοσήματα. Γενικά, την πρώτη περίοδο της νόσου τα παιδιά τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Δεν κάναμε τεστ. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, είναι δύσκολο τεστ για να γίνει και ουσιαστικά βλέπουμε εκ των υστέρων ότι είναι θετικά μέσα από τα αντισώματα, μέσα από το αίμα. Αλλά στην πρώτη περίοδο τα παιδιά ήταν ασυμπτωματικά ή είχαν ελαφρά συμπτώματα σε σχέση με τις κοντινές επαφές τους γονείς και συγγενείς που είχαν βαρύτερα συμπτώματα. Λίγα από αυτά και τα περισσότερα με υποκείμενα νοσήματα, παχυσαρκία κτλ. Ήταν αυτά τα οποία εκδήλωναν βαρύτερα αναπνευστικά συμπτώματα. Αλλά γενικότερα πήγαιναν πολύ καλά και η ανάρρωση ήταν γρήγορη. Μέχρι πριν από ένα μήνα μπορεί να είχαμε το πολύ 2-3 περιστατικά σε όλη τη Νέα Υόρκη που να ήταν στο νοσοκομείο λόγω πρωτοπαθούς COVID λίμωξης, σαν αυτή που παθαίνουν οι ενήλικες. Αυτό είναι πολύ βασικό. Εξαιρετικά σπάνιο και από ό,τι διάβαζα λόγω και βέβαια ενδοκρινολογικής δικότητας, ένα από τα υποκείμενα νοσήματα είναι η παχυσαρκία και ο διαβήτης, όπως είναι και στους ενηλίκους που μου έκανε εντύπωση, όπως βέβαια και η ανοσοκαταστολή και η καρκίνη κλπ. Και στη συνέχεια, μέχρι πριν από ένα μήνα λοιπόν, ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι εμείς οι ενήλικες, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλοι μπορούμε έτσι να αντέξουμε κατά κάποιο τρόπο μια έτσι αυξημένη ισοσκητότητα ή νοσηρότητα στους ενηλίκους, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά, όλοι έχουμε μια τεράστια ευαισθησία. Προφανώς θέλουμε να τα προστατέψουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια κάποιες περιπτώσεις με παιδιά που νοσούν εβδομάδες μετά την αρχική λίμωξη, την οποία ούτε καν μπορεί να ξέρουν ότι έχουν περάσει.
Και έχουμε αρκετές περιπτώσεις πιο συνηθισμένες από και άλλες εποχές. Όσον αφορά, έχουμε αρκετές περιπτώσεις λοιπόν με σύνδρομα, τα οποία εμφανίζονται στα παιδιά από το πουθενά, από εκεί που δεν το ξέραμε, το περιμέναμε. Και για πείτε μας λίγο για αυτό το σύνδρομο, το φλεγμονώδες που κάνουν τα παιδιά, το καβασάκι που εγώ σαν φοιτήτρια δεν το έχω δει ποτέ και σαν γιατρός. Όλη αυτή η κατάσταση με τη νέα νόσο, η οποία με το σύνδρομο, δηλαδή ουσιαστικά ένα σύνολο συμπτωμάτων, εκδηλώσεων κλινικών και εργαστηριακών, τα οποία βλέπουμε, ουσιαστικά ξεκίνησαν τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, λιγότερο 3 εβδομάδες στη Νέα Υόρκη. Πρώτα αναφέρθηκαν γύρω στα τέλη του Απρίλη από συναδέλφους στην Αγγλία, οι οποίοι αρχικά άρχισαν να βλέπουν είτε μια πιο αυξημένη συχνότητα της νόσου Καβασάκη, είτε παιδιά τα οποία έφταναν στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, δηλαδή με χαμηλή πίεση και υψηλό πυρετό, και χρειάζονταν άμεση αντιμετώπιση και με φάρμακα και κυρίως εισαγωγή στην εντατική για υποστηρικτική θεραπεία. Τα παιδιά αυτά, λόγω θετικών επαφών και λόγω της COVID-πανδημίας, ελέγχθηκαν και η πρώτη δημοσίευση είχε έρθει από την Αγγλία, στην οποία νιώθαν ότι η πλειοψηφία των παιδιών αυτών, έως και 90%, με κάποιο τρόπο είχαν θετικά αντισώματα ή θετική PCR γύρω στις 3-4 εβδομάδες μετά την αρχική νόσο. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα πέρασαν μια ήπια νόσο ή μπορεί να ήταν και εντελώς ασυμπτωματικά. Και μετά από μέσα σε διάστημα ενός μήνα άρχισαν να εμφανίζουν υψηλό πυρετό. Συνήθως είναι πυρετός ο οποίος είναι... οι οδηγίες λένε ότι είναι, να είναι πάνω από 38 και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε δει είναι ψηλότερο στο πυρετό. Και εμφάνιζαν και συμπτώματα από παραπάνω από 1-2 συστήματα. Δηλαδή... στην πλειοψηφία τους βαρύ κοιλιακό, σοβαρό κοιλιακό άλογος, πολύ βαρύτερο από τα συνηθισμένα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία κατέληξαν ακόμα και για λαπαροσκοπική διερεύνηση, για σκολικοδίτιδα, και ουσιαστικά ήταν απλά πόνος σχετιζόμενος με όλη αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση. Πονοκέφαλο, ευρεθιστότητα και χαμηλή πίεση, η οποία είχε να κάνει είτε με καρδιακή δυσλειτουργία, είτε με ένα συνδυασμό καρδιακής δυσλειτουργίας και δυσκολίας του αγκιακού συστήματος, των περιφερικών αγκίων, να στηρίξουν τον οργανισμό και την πίεση. Αυτή ήταν η αρχική εικόνα στην Αγγλία, και ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο αρχίσαμε να βλέπουμε και εμείς. Κάποια από αυτά τα παιδιά είχαν εξανθήματα, κόκκινα μάτια, κόκκινα χείλη, κόκκινη γλώσσα, αυτό που λένε strawberry tone, δηλαδή μοιάζει με φράουλα. Συμπτώματα από τα άκρα τους, δηλαδή μπορεί να έχουν διεγκωμένα δήματα στις παλάμες, κόκκινες παλάμες, κόκκινα πέλματα και ειδηματώδη ή λεμφαδένες. Αυτά τα χαρακτηριστικά ουσιαστικά κάνουν overlap, αλλά επικαλύπτονται με κλινικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε στο καβασάκι. Το καβασάκι είναι μία νόσος την οποία γνωρίζουμε τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ξέρουμε την ακριβή αιτιολογία, αλλά θεωρούμε ότι είναι μία φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού, η οποία δημιουργείται ως αντίδραση σε κάποια υιογενή λίμωξη τις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι όμως συχνή σε παιδιά από 6 μηνών έως 5 με 6 χρονών. Και τα παιδιά αυτά έχουν κίνδυνο να κάνουν ανεβρίσματα στην καρδιά, στα στεφανία αγκία της καρδιάς, αν δεν θεραπευτούν έγκαιρα. Οι παιδίατροι και οι γονείς είναι αρκετά εκβεβαιωμένοι όπως το να αναγνωρίζουν αυτά τα συμπτώματα. Και έτσι τις περισσότερες φορές
δεν βλέπουμε επιπλοκές με το καβασάκι πια στις μέρες μας. Και τα ανευρίσματα, αν θεραπεύσουμε το καβασάκι στις αρχικές μέρες, στα αρχικά στάδια, την πρώτη εβδομάδα, με 10 μέρες, δεν βλέπουμε ανευρίσματα ή τα ανευρίσματα υποχωρούν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αυτό όμως που βλέπουμε τώρα με αυτό το πολύ συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο είναι ότι τα παιδιά είναι μεγαλύτερα σε ηλικία. Η πλειοψηφία γύρω στο πάνω από το 60% είναι πάνω από 4 με 5 χρονών. Με βάση και τα νέα δεδομένα που έδωσε το New York State Department of Health, μόνο ένα 3% των παιδιών ήταν κάτω από 4 χρονών εδώ στη Νέα Υόρκη. Επομένως, έχει διαφορές με το καβασάκι ως προς την ηλικία και επίσης έχει διαφορές ως προς τα εργαστηριακά ευρήματα. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν είναι σίγουρο το ότι ο SARS-2 είναι άμεσα συνδεδεμένος με το καβασάκι. Υπάρχουν χαρακτηριστικά, τα οποία σίγουρα είναι κοινά με την νόσο του καβασάκι, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει σχέση αιτιολογική άμεσα. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πέρασαν COVID και κάνουν αυτή την υπερφλεγμονώδη αντίδραση, η οποία χρονικά συμπίπτει με το να είναι μια αυτοάνωση αντίδραση. Δηλαδή δεν συμπίπτει με την οξία φάση της λίμωξης, συμπίπτει με το όταν ο οργανισμός έχει πια αποκτήσει αντισώματα ή αρκετά αργότερα από την οξία φάση της λίμωξης. Οπότε είναι τα παιδιά αυτά τα οποία κάνουν αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση και αυτή η φλεγμονώδη αντίδραση έχει ένα εύρος που μπορεί να είναι από απλός πυρετός και λίγα συμπτώματα, πόνο στην κοιλιά και εξάνθημα για παράδειγμα, πόνο στην κοιλιά, εξάνθημα και κόκκινα μάτια, μέχρι σοκ και προβλήματα στην καρδιά, στο άλλο άκρο του εύρους αυτού. Βλέπουμε και περισσότερα παιδιά με καβασάκι. Μπορεί το καβασάκι να είναι μια έκφραση του COVID, μπορεί όμως και ο SARS-CoV-2 να είναι ένα από τα triggers, να είναι ένας από τους ιούς που θα μπορούσαν να στρέψουν τον οργανισμό στο να αναπτύξει καβασάκι. Αλλά η παθογενετική διαδικασία είναι τελείως διαφορετική και δεν ξέρουμε ακόμη. Και δεν ξέρουμε ακόμη. Πάντως έχει παρατηρηθεί όντως αρκετά αυξημένη ίσως επίπτωση αυτών των αντιδράσεων εν μέσω της επιδημίας. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι στην Ιταλία, σε αυτή την πραγματικά μεγάλη χτυπημένη πόλη, τον Μπέργαμο, είχαν 30 φορές περισσότερη αύξηση σε τέτοιου είδους παρόμοιες με το καβασάκι νόσου των παιδιών σε σχέση με άλλες εποχές, άλλα χρόνια. Και φαίνεται ότι ίσως και επειδή είναι πιο ευρεία επιδημία, περισσότερα παιδιά νοσούν, αν και δεν το ξέρουν λόγω ήπιων συμπτωμάτων κλπ. Να μην έχει, ίσως να έχει σχέση και με το εύρος της επιδημίας. Μεγάλο αριθμό παιδιών που εκτίθενται και νοσούν εξ αρχής. Οπότε ίσως και περισσότερος αριθμός αυτού του συνδρόμου που μπορεί ίσως να σχετίζεται με τον ιό. Να είναι το trigger αυτό που είπε, Στάνη, ότι έχουν ίσως κάποια προδιάθεση και έρχεται ο ιός και τους στρέφει προς αυτή την. Προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματικά. Και αυτό φαίνεται λοιπόν ότι αφορά ίσως τα μεγαλύτερα παιδάκια. Τι γίνεται με τα μωράκια που γεννιούνται από μαμάδες, οι οποίες έχουν COVID. Να πω ότι μία από τις πρώτες παρατηρήσεις που έγιναν στην αρχή της επιδημίας εδώ στη Νέα Υόρκη ήταν ότι έγκυες γυναίκες πηγαίναν για τον τοκετό, στο νοσοκομείο και αυτό που συνέβη στην αρχή ήταν ότι αρκετοί με ευτήρες, ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι γιατροί, εκτέτησαν στον ιό και νόσησαν από την επαφή τους με τις έγκυες γυναίκες. Με αποτέλεσμα στραφήκαμε λίγο στο να πραγματικά ελέγχουμε αυστηρά όλες τις γυναίκες που ερχόντουσαν για το κετό στο νοσοκομείο. Απαγορεύτηκε είσοδος αρχικά σε συντρόφους κατά τη διάρκεια του κετού, στη συνέχεια αυτό αναθεωρήθηκε βέβαια. Και φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές δεν είχαν καν συμπτώματα COVID, αλλά είχαν θετικό το τεστ και μπορούσαν να το μεταδώσουν και το ίδιο συνέβαινε και με μέλη της οικογένειάς τους.
Έχουμε κάποια ένδειξη τι συμβαίνει με τα μωράκια που γεννιούνται από μαμάδες με COVID. Αυτά τα μωράκια νοσούν, έχουν κάποια επίπτωση? Μέχρι τώρα δεν είχαμε εισαγωγές, περιστατικά τέτοια, ούτε στο nursery, ούτε στα νεογνά. Δεν είχαμε επανεισαγωγές νεογνών. Οπότε φαίνεται, και όπως βλέπουμε και από την επίπτωση της νόσου σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο δεν νοσούν ή τέλος πάντων δεν εκδηλώνουν τη νόσο. Και επίσης ελέγχουμε πολύ λιγότερο αυτές τις ηλικίες για να ξέρουμε. Οπότε από συμπτωματικά περιστατικά όχι, δεν έχουμε, δεν βλέπουμε. Από ποια είναι η συνολική συχνότητα σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα, δεν ξέρω αν θα το μάθουμε κιόλας. Γιατί δεν κάνουμε τεστ στα παιδιά. Και επίσης στα follow-up, ας πούμε, που γίνεται με τον παιδίατρο αφότου τα παιδιά φύγουν από το μαιευτήριο, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνονται τεστ σε ασυμπτωματικά μωρά. Ναι, οπότε φαίνεται ότι αυτή η ομάδα πληθυσμού προς το παρόν είναι αρκετά προστατευμένη. Δεν έχουμε δει Kawasaki like illness ή σύνδρομο μεταφλεγμονώδες σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ευσυχαστικό, γιατί πραγματικά τα νεογνά είναι πιο έτσι, αν και ίσως αυτό βέβαια έχει να κάνει ίσως με αν η μητέρα έχει περάσει ήδη την νόσο, για τις έγκυες ίσως που είναι τώρα έγκυες και μπορεί να έχουν εκτεθεί και έχουν αναπτύξει αντισώματα, ίσως και να είναι και προστατευτικό για τα μωρά τους, αυτούς τους πρώτους 6 μήνες φαντάζομαι που διαθέτουν την ανοσία από τη μαμά τους. Και μιλώντας για το ζήτημα της ανοσίας στα παιδιά, ένα άλλο έτσι μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και με τους ενηλίκους είναι ότι λόγω της επιδημίας έχουν σταματήσει επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι επίγουσες. Προδιαγνωστικές εξετάσεις, για παράδειγμα μαστογραφίες, κολονοσκοπήσεις, διάφορες εξετάσεις για την προληπτικές. Εξετάσεις ρουτίνας, αιματολογικές, επισκέψεις ρουτίνας σε γιατρούς. Όλα αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει, προσπαθώντας να δώσουν κάποιο χώρο διαθέσιμο στα νοσοκομεία εδώ της πόλης, και αυτό βέβαια έχει συμβεί και σε άλλες χώρες, για να περιθάλψουν τους ασθενείς με COVID. Πραγματικά ήταν ένα τεράστιο κύμα στο χώρο των ενηλίκων. Και ως επί τούτου έχουν συμβεί παρόμοια ζητήματα και στα παιδιά. Για παράδειγμα, πολλοί παιδίατροι έχουν κλείσει τα γραφεία τους ή βλέπουν παιδιά μόνο από μακριά, από αυτή την τηλεϊατρική. Και πολλοί γονείς φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους για τις εξετάσεις ρουτίνας, τα βρέφη τα παιδιά και τους εφήβους, και ακόμη και για τους εμβολιασμούς. Είναι ένα δίλημα. Ρωτάνε οι γονείς, τι να κάνω, το παιδί μου είναι στην ηλικία που χρειάζεται να κάνει μια συγκεκριμένη σειρά εμβολίων. Ποια είναι η καθοδήγηση από τους παιδιάτρους, να τα πάνε τα παιδιά τους για τα εμβόλια ή να μην τα πάνε, ή μπορούν να τα καθυστερήσουν? Θα απαντήσω σε κάθε σκέλος αυτής της πολύ σκληρούς ερώτησης. Όσον αφορά τις επεμβάσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσει την αλλαγή προγράμματος στα ραντεβού ρουτίνας στα παιδιά, τουλάχιστον από την εμπειρία μου στο δικό μου σύστημα, παιδιά τα οποία χρειάζονται κάποια επέμβαση, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό γίνεται. Μπορεί να μην γίνει. Σίγουρα κανένας δεν αναλαμβάνει το ρίσκο του να εκθέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού και φαντάζομαι και του ασθενούς του, όταν είναι ένα θέμα με σοβαρές επιπλοκές της υγείας. Ναι. Περιστατικά τα οποία είναι πιο ρουτίνας, χειρουργία, ας πούμε τα δικά μας παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά, επίσης έχουμε βρει έναν τρόπο να πραγματοποιούνται, με το να πραγματοποιούνται σε ένα από τα νοσοκομεία και όχι σε όλα τα καρδιοχειρουργικά κέντρα της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχει ένα κέντρο αναφοράς. Όσον αφορά τα παιδιά τα οποία χρειάζονται επίσκεψη,
Επειδή αντιλαμβανόμαστε την ανασφάλεια των γονιών να φέρουν τα παιδιά τους στο νοσοκομείο, κάνουμε τηλεϊατρική, όπως κάνετε κι εσείς, και από εκεί και πέρα κρίνουμε με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε από την οικογένεια και το πώς βλέπουμε το παιδί, αν χρειάζεται να τα φέρουμε στο νοσοκομείο για ένα ραντεβού. Και όταν χρειάζονται να έρθουν στο νοσοκομείο, το ραντεβού είναι με ένα τέτοιο τρόπο, στον οποίο οι ασθενείς δεν έρχονται σε επαφή με άλλους ασθενείς. Και ουσιαστικά υπάρχει ένα περιστατικό την ώρα, ας πούμε, το οποίο θα έχει τη δική του νοσηλεύτρια, το δικό του μηχάνημα για τον υπέρηχο κτλ. Οπότε πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο και με την τηλεϊατρική αλλάζει ουσιαστικά και όλη η προσέγγιση της ιατρικής. Δηλαδή και από την πλευρά των ασθενών και των οικογενειών, αλλά και από την πλευρά των γιατρών. Δηλαδή και εμείς να δούμε ποια από αυτά τα περιστατικά έπρεπε όντως να έρθουν στο νοσοκομείο νωρίτερα ή θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει space out τα ραντεβού τους με έναν τρόπο που ίσως να ήταν πιο αποδοτικός και να διευκόλυνε και τις οικογένειες αλλά και την εμπειρία των οικογενειών με το να έρχονται στο νοσοκομείο και να βλέπουν τον γιατρό τους. Όσον αφορά τα εμβόλια, εγώ προσωπικά δεν το διαπραγματεύομαι. Γιατί πιστεύω ότι αν είναι να έχεις να κάνεις με ένα πρόβλημα υγείας, και αυτό είναι ο κορονοϊός, καλύτερα να έχεις να κάνεις με τον κορονοϊό και όχι και με την ηλαρά μαζί, για παράδειγμα. Βέβαια, δεν πρέπει να μελούμε ότι υπάρχουν οι άλλες νόσοι και ότι υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω πραγματικά έχει παρατηρηθεί το φαινομένο των χαμηλών εμβολιασμών αυτή την περίοδο, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσουν άλλες επιδημίες και να συνυπάρχουν μαζί. Ναι. Οπότε αυτό το παιδί που θα νοσήσει και από τις δύο νόσους μαζί, για παράδειγμα, ίσως είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μα μέχρι πέρσι είχαμε την επιδημία από μύζες εδώ πέρα. Ναι, η Λαρά στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κατανοήσουμε από θέμα παθογένεσης, από θέμα immunology, γενικά. Αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία έχουμε κατακτήσει με την επιστήμη όλα αυτά τα χρόνια και είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν πρέπει να τα χάσουμε, βέβαια, μέσω μιας επιδημίας. Και καλό είναι λοιπόν οι γονείς να το σκεφτούν. Εγώ να πω ότι προσωπικά πήγα την κόρη μου εκεί την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, που ήταν μάλιστα και η τεράστια έξαση της επιδημίας. Κανονικά για τα εμβόλια της ήμουν πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο που η παιδίατρος και το προσωπικό είχαν λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για τη μη μετάδοση και 1,5 μήνα σχεδόν μετά είμαστε υγιείς και μια χαρά. Δηλαδή νομίζω ότι αν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και με βάση τη λογική, καλό είναι τα παιδιά μας να εμβολιάζονται και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών, να μην παραμελήσουμε πραγματικά αυτή τη μεγάλη κατάκτηση που έχει κάνει η επιστήμη μας στα εμβόλια για να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εδώ από το Κουτίδου και Τάνια, αγαπητοί φίλοι και εξαιρετική συνάδελφο, και θα σας έχω μαζί και σε άλλες εκπομπές στο μέλλον για να μιλήσουμε για θέματα έτσι πιο ειδικά και με την ειδικότητά σας, δηλαδή με την απεικονιστική καρδιά των παιδιών, που είναι πάρα πολύ έτσι ωραία ζητήματα με μεγάλες κατακτήσεις τα τελευταία χρόνια. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ επίσης.